κλείνει, ενώ τώρα σιγά σιγά μπαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Οι φίλοι του Άρη δίνουν τον δικό τους τρόπο ένα έξτρα βοήθημα στους ποδοσφαιριστές των κίτρινο-μαύρων. Να θυμίσουμε ότι η Καλλιθέα δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα. Δεν έκανε την αρχή που ήθελε. Απέναντι λοιπόν σε έναν Άρη ο οποίος ο φετινός του στόχος είναι αναμφισβήτητα η άνοδος στην Super League, τη φυσική του θέση. Για να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει και αν θα μπορέσει φέτος ο Άρης, ο οποίος είναι βελτιωμένος από τα προηγούμενα έτη και από τις γαμάλα και από τις β' εθνικής ταλαιπωριέται τα τελευταία χρόνια στις εθνικές κατηγορίες αλλά και στην Football League. Είναι εδώ οι ποδοσφαιριστές του Άρη και της Καλλιθέας δίνουν το καθιερωμένο ένασμα. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει βάλει φέτος μοναδικό στόχο και σκοπό την άνοδο στην Super League. Να θυμίσουμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δράσει την πρώτη εθνική, την Αλφα εθνική, καθώς σήμερα το βράδυ, όπως και την Πέμπτη, αγωνίζεται και αγωνίστηκε η εθνική μας ομάδα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Την Πέμπτη ιτήθηκε εκτός έδρας από την Κροατία με το βαρύ 4-1. Φέτος και σήμερα η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Κροατία στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκεί όπου είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για την εθνική μας ομάδα θα πρέπει να επικρατήσει με καθαρό σκορ 3-0 ή με 5-1. Δύσκολα τα πράγματα λοιπόν για την εθνική μας ομάδα. Έχουμε μόνο λοιπόν δράσει στην Εβίτα, εκεί στην Γάμα εθνική και στα τεχνικά πρωταθλήματα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς φίλους του ποδοσφαίρου να έρθουν στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση. Ούτως ή άλλως οι φίλοι του Άρη είναι πιστοί είτε στην Γάμα είτε στην Β' εθνική. Βλέπαμε τους φίλους του Άρη στο γήπεδο, στηρίζουν την ομάδα τους. Μια ομάδα η οποία έχει παραλαμβάνω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από κακοδιαχειρήσεις των διοικήσεων που είχε, από προβλήματα οικονομικά και διοικητικά. Το παιχνίδι ξεκινάει, στη σέντρα είναι η Καλλιθέα, η μπάλα είναι στην ανεξιά, θα γίνει και το πρώτο λάθος, η μπάλα είναι στον Μαρκάν, ωραία τώρα να αφήσει το Άρης, η μπάλα όμως θα φτάσει στα χέρια του Κορονάκη. Πρώτο λεπτό λοιπόν του αγώνα, ο Κορονάκης θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι για την ομάδα της Καλλιθέας. Το πολλέ λοιπόν από τον τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων, η κεφαλιά θα γίνει από τον Δέλη Λύση. Στο πρώτο κέντρο ο Κούρμπος θα κάνει διαβάση προς το προστάμα στον Πασά, ο Πλατέλας με την μπάλα στα δεξιά. Ο Πλατέλας θα δώσει πολύ ωραία τώρα στα δεξιά και τον Ζανακάκη, η σέντρα από το τελευταίο δεν θα περάσει τελευταία από προς ανατολίζει λίγο τους κίτρινους, παίζει με ένα κλειστό σύντρο, αλλά με δύο προδυναίους. Να δούμε αν θα της εκεί της Καλλιθέας αυτό. Μουμίν. Μουμίν θα δώσει μια παλιά προς τα μπροστά προς τον Πασά, θα πει όμως ο Κορονάκης εύκολα και θα μαζέψει την μπάλα από τα δύο δάση της αναμετρήσης. Συνεχώς και διαρκή συμβελτίωση των κίτρινων. Τα δύο πρώτα παιχνίδια ο Άρης έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πιο πολύ στον νέο του Αιγινιακού που είναι η διαγωνιστική. Τα τρίκαλα δυσκολεύτηκε αρκετά, δυσκολεύτηκε και λόγω του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος ήταν αρκετά χαμηλός, πήρε μια δύσκολη νίκη απέναντι σε τρίκους. Τα τρίκαλα τα οποία χθες ήταν ισόπαλα απέναντι στην Δόξα Δράμας με 0-0, ένα αποτέλεσμα το οποίο ευνοεί τους κίτρινους εφόσον κερδίσουν στο σημερινό παιχνίδι. Ο Σόουζα τώρα στα δεξιά θα δώσει και τον Τζανακάκη. Ο Τζανακάκης ο οποίος είναι στα δεξιά και ο Κούρμπος είναι στα αριστερά, στα αριστερό άκρο άμυνας. Ο Τζανακάκης είναι μέσα στην περιοχή. Μια καλή φάση λοιπόν για τους κιτρίνους. Ο Κορονάκης θα μαζέψει. Αρκετά δραστήριος. Ο Άρης από τα λεπτά της
αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει στο κλέα της επικελίτης τρίτη αγωνιστική για την Football League. Μελθέα τώρα με τον Βασιλείου, κακή φάση του τελευταίου. Εδώ δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλο ο Μίκος. Θα κοντρολάρει από τα αριστερά τον Οσμιλής. Ανεβαίνουν τώρα της Καλυθέας από τα αριστερά. Γιάρασμα αυτή τη φάση για τους φιλοξενούμενους. Προωθούνται τώρα οι φιλοξενούμενοι από τα αριστερά. Θα προσπαθήσει εδώ ο παίκτης της Καλυθέας να βάλει και μια σέντρα. Απομακρύνεται προς στιγμή εδώ η φάση για τον διαιτητή του πέναλτι της Καλυθέας. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Ο Άρης τώρα με την μπάλα. Ένα φάουλ από τον διαιτητή. Δίνουν τα χέρια εδώ οι δύο ποδοσφαιριστές. Ένα καλό στιγμιότυπο μεταξύ Μπαρκάν και Ματσέτο De Oliveira. Ο Σόουζα με Δελιζήσει αλλάζουν τώρα την μπάλα. Εκόλα στα δεξιά για τον Τζανακάκη. Στο πρώτο κέντρο που σε Μουμίν. Πλαντέλας, Τζανακάκης, Ούκο Σόουζα. Δελιζήσεις με την μπάλα. Αλλάζουν πολύ όμορφα εδώ οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Πλαντέλας τώρα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης, θα χάσει την μπάλα μάθος Πλαντέλας. Ο Μίκος θα κερδίσει, θα κρατήσει την κατοχή και την Καλυθέα. Θα κάνει μια προωθημένη παλιά, η οποία ήταν ανεπιτυχής. Δελιζήσεις. Ο Δελιζήσεις. Μπάλα για τον Μίν. Ένα φάουλ το οποίο θα πάρει Μπαρκάν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η κήπεδο ως ομάδα. Έχουν περάσει περίπου 5 λεπτά στο κλειά της Βικελίδης και εδώ ο Άρης έχει την δυνατότητα να κάνει και μια καλή φάση. Πάνω από την μπάλα είναι ο Κενάν Μπαρκάν. Ο κύριος Καρατέριος ζητάει μπάλα να στηθεί πιο πίσω. Για να δούμε. Ο Μπαρκάν λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ο κύριος Καρατέριος σφυρίζει, εκτελείται το φάουλ από τον Μπαρκάν. Η μπάλα στα χέρια του Κορονάκη. Ο Κορονάκης θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ, το οποίο τώρα πραγματοποιείται. Το κοντρόλ από τον Μπαρκάν στο χώρο του κέντρου θα περάσει πολύ ωραία από τον Βασιλείου. Το πλάγιο είναι για τους κιτρινόμαυρους. Ο Κούρμπος τώρα θα δώσει και το Μουμίν. Ωραία, θα πάρει την μπάλα ο Μπαρκάν. Η πάση από τον Αλβανό ποδοσφαιριστή δεν θα περάσει. Για να δούμε τώρα τους φιλοξενούμενους θα κερδίσουν το πλάγιο με τον De Oliveira Ματσέτο. Κεφαλιά από τον Σμιλή, η Καλυθέα στην κατοχή, η πάσα από τον Βίκο στα αριστερά. Ωραία τώρα η Καλυθέα ανεβαίνει με τον Μίλιο, το σούτ στα χέρια του Κατημύρη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον Κατημύρη να χρειάζεται για την ομάδα του Άρη στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το σούτ που έκανε εδώ ο ποδοσφαιριστής της Καλυθέας. Και εκεί πάσα από τον Μπαρκάν θα κερδίσουν πάλι οι φιλοξενούμενοι με τον διαιτητή. Πάσα από τον Σμιλή στο κέντρο της άμυνας για τον διαιτητή. Ο Σιδιόπουλος τώρα με την μπάλα στην δόση στα αριστερά για τον Κατεμπράιμα. Κρατούν οι φιλοξενούμενοι για λίγο όμως, όπου μην θα κερδίσει και θα δώσει πίσω στον συμπαίκτη του τον Δελιζήση. Μπαρκάν αλλάζει με τον Διαμαντόπουλο. Ο Διαμαντόπουλος θα δώσει στα αριστερά στον προωθημένο Κούρπο. Κούρπος τώρα με την μπάλα. Ο Άρης συνεργάζεται πολύ ωραία. Μουμίν. Πάσα δεν ήταν όμως επιτυχημένη. Ξαναφτάνει μπάλα στα χέρια του Κορονάκη. Προωθεί την Καλυθέα από τα δεξιά τώρα. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα εδώ. Σμιλής και Μίκος. Ο Μίλιος θα δώσει τώρα στα αριστερά για τον Κατεμπράιμα. Σμιρλής δεν θα κατεβάσει, αλλά θα κερδίσει το πλάγιο από τον
Ολυμπιακό. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Σμυρλής. Όχι, το εκτέλεσε ο Βασιλείου, στο συγγνώμη. Και παλιά εδώ απέκουσες από τον Δελιζήσι. Ο Μπαρκάν θα δώσει τέλος προς τιμή στην επίθεση. Και παλιά από τον Κατεβράιμα, πλάγιο για τον Άρη. Ο Κούρμπος θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο το οποίο κέρδισε η ομάδα του. Προς τον Διαμαντόπουλο, ο Διαμαντόπουλος ο οποίος όμως δεν κατεβάζει. Προσπαθούν τώρα οι του Άρη με τον Μπαρκάν από τα αριστερά. Ο Μπαρκάν θα πέσει, θα ζητήσει φάουλ και θα το πάρει. Κίτρινη κάρτα τώρα, η πρώτη αγώνα. Πάρει ο Διαγκητέ. Η Μπαρκάρη είναι πάνω από την μπάλα και ένα ακόμα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η κυτρινόμαυρη. Ο κόσμος συνεχώς αυξάνεται στο πλευρά της Βικελίδης. Βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο. Γίνουν και σιγά σιγά γεμίσουν οι πύρες του γηπέδου του Άρη. Για να δούμε τώρα το φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει οι κυπεδούχοι με τον Μπαρκάν. Να είναι πάνω από την μπάλα. Κύριος Καρατέριος σφυρίζει, εκτελείται το φάουλ, η κεφαλιά απομάκρυνσης από τους αμυντικούς της Καλλιθέας. Ο Μπούρμπος θα κάνει την κεφαλιά, ο Μπαρκάν με την μπάλα στα πόδια. Καλλιθέα θα κερδίσει. Εδώ πολύ ωραία θα πάρει την μπάλα του Ριβέρα Μασέτο και θα πάρει και το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Κάντε πράγμα για τον Διαγκητέ. Η κύριος με τη σειρά του θα δώσει στον τερματοφύλακα της Καλλιθέας στον Κορονάκη. Θα δώσει την συνέχεια ο τερματοφύλακας της Καλλιθέας η κεφαλιά από τον Δέλη Ζήση. Ο Μίκος για τον Μίλιο και αυτό στα αριστερά, αλλά η πάσα του Μίλιου δεν ήταν επιτυχημένη. Ο Ούγκο Σάουζα τώρα θα πάρει την μπάλα. Πάσα για τον Δέλη Ζήση. Μπούρμπος ξανά για τον Μπαρκάν. Βλέπουμε τους παίκτες του Άρη να δίνουν πολύ στον Μπαρκάν και να πέσουν πολύ με τον Μπαρκάν. Διαμαντόπουλος, πάσα για τον Πατέλα. Μην είναι στο χώρο του κέντρου με τον Ιντζόγλου. Δύο παίκτες που μέχρι στιγμής τα πάνε πάρα πολύ καλά. Μέσα από τον Πλατέλα δεν ήταν η αναμενόμενη και καλή. Ο Μουμή θα κάνει την κεφαλιά που μακρύνεται από την άμυνα της Καλλιθέας. Φάουλ που θα κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι. Διαμαρτύρεται εδώ ο προπονητής του Άρη κύριος Σπανός για αυτή την απόφαση του άρχοντα του αγώνα. Κάνουμε τώρα τους φιλοξενούμενους που σε λίγο θα δώσουν την συνέχεια στο παιχνίδι. Πάνω από την μπάλα είναι ο Σιριόπουλος. Ο Σιριόπουλος θα δώσει πίσω τον Κορονάκη. Αυτός με τη σειρά ξανά στον Σιριόπουλο. Πήγε να γίνει εδώ ένα λαθός. Βεβιασμένα η παίκτες της Καλλιθέας κάθε τις πάσες. Και μπορώ να πω και αφωμένοι φιλοξενούμενοι αρκετά. Ο Άρης ο οποίος τώρα βγαίνει μπροστά με τον Διαμαντόπουλο, μπροστά στον κόλλο η ομάδα του Άρη, χάνεται μια μοναδική ευκαιρία, συνεχίζεται εδώ η φάση, ο Διαμαντόπουλος στο shoot corner, η πρώτη πολύ καλή φάση στο 10ο λεπτό, στο 10ο λεπτό συγκεκριμένα για την ομάδα του Άρη με τον Διαμαντόπουλο, μια φάση που ο Άρης θα μπορούσε εδώ να έχει σκοράρει. Για να δούμε τώρα το χώρο το οποίο έχουν κερδίσει οι κυτρινόμαυροι. Εκτελείται η κεφαλιά απομάκρυνση από τους ποδοσφαιριστές της Καλλιθέας. Στα δεξιά τώρα το πλάγιο για τους κίτρινους. Ο Κοσόουζα
δώσει στον έτορα αμυντικό, στον Δελιζήση. Ο Δελιζήσης με στόχο τον Πασά. Δεν είναι τον Πασά. Τώρα έχει την μπάλα. Ωραία, θα αναπτυχθούν οι φιλοξενούμενοι. Ένα φάουλ το οποίο ζητούσαν οι παίκτες της Καλυθέας. Μαρκάρισμα. Νομίζω για κάρτα στον Βασιλείου. Όχι. Δεν είναι ακριβώς κάρτα του. Έτσι όμως την προσοχή για την επόμενη φάση. Δελιζήσης θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Πάσα για τον Ούγκο Σόουζα. Στα δεξιά η μπάλα για τον Μανώλη Τζανακάκη. Πλατέλας. Πλατέλας θα προσπαθήσει να περάσει. Θα πάρει το φαγιό. Τα πράγματα το οποίο εκτελέστηκε όμως χωρίς καμία ουσία. Δείχτες της Καλυθέας θα απομακρύνουμε. Η κεφαλιά είναι από τον Σόουζα. Δελιζήσης με την μπάλα. Βάζω ο οποίος λοιπόν πριν από λίγο έφτασε μια πολύ καλή φάση με τον Διαμαντόπουλο, τον τέταρτο που βγήκε ο τελευταίος. Καλύτερα τώρα θα κερδίσει την μπάλα και θα βγει από τα δεξιά. Για να δούμε τώρα τους παίκτες των φιλοξενούμενων με τον Σμυρλή. Ωραία, θα περάσει ο παίκτης της Καλυθέας. Οι παίκτες όμως τώρα εδώ θα απομακρύνουν, είναι προς την κλίν. Παλαβέστε στον χώρο του και τον Μεγάτε Μπράιμα Βασιλείου. Βασιλείου θα κάνει μια κακή πάσα, πλάγιο για τον Άρη. Χρήστος Μπούρκος θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Το πλάγιο εκτελείται από τον έμπειρο αμυντικό του Άρη. Νέο πλάγιο για τους Κουκουνόμαυρους. Ο κύριος Πανούς και αυτός είναι συνεχώς είναι πάνω και δίνει συνεχώς οδηγίες στους προσφυγιστές, όπως και ο κύριος Μασέλο Τροίζη από την πλευρά της Καλυθέας. Μη. Ο Σόουζα για τον Πλατέλα. Ωραία, τώρα εδώ ο Πλατέλας θα περάσει, θα γίνει και το σούτ, θα κοντράρει στον Παπαγγελή. Δελιζήσεις. Ο Μουμίν τώρα με την μπάλα. Ωραία, θα τα πάρει και θα υποδεχθεί ο Πασάς. Αν κάνει. Ο Μουμίν. Τζούγλου. Ωραία η ανάπτυξη για τον Άρη από τα αριστερά. Ο Πασάς μια καλή φάση για τον Άρη, απομακρύνεται η μπάλα κόρνερ. Νέο κόρνερ λοιπόν για τον Άρη, ο οποίος αυξάνει τους ρυθμούς. Θέλει να σκοράρει, να κάνει το 1-0, να φύγει το άγχος από πάνω του. Πάση λοιπόν για τους κινητόμαυρους. Πάση λοιπόν να θελήσει ο άλλος να σκοράρει. Θελείται το κόρνερ, η κεφαλιά που μακρύνεται από τους παίκτες της Καλυθέας. Εδώ ο κύριος Καραθέριος θα δώσει και το επιθετικό φάουλ. Λοιπόν η Καλυθέα θα πάρει ανάσες και σε λίγο εκεί σε δευτερόλεπτο και ο Κορονάκης θα φάξει και θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Το 16 λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει εδώ στο πλευρά της Βικελίδης. Κεφαλιά από τον Δελιζήση στο χώρο του κέντρου, ακόμα πάλι λάθη πιλαθών, ο Μπούρκος θα προλάβει, δεν θα προλάβει, θα προλάβει όμως ο Μπαρκάν. Κρατάω και ένα Μπαρκάν και δίνει πολύ ωραία για τον Μπούρκο, ο οποίος έξυπνα θα κερδίσει το φάουλ. Ο κύριος Καραδάκης ζητά επανάληψη για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Δελιζήση, ο οποίος θα δώσει τον έντρο αμυντικό τον Ούγκο Σόουζα. Ανεβαίνει, προωθείται και στον Τζανακάκη. Τζανακάκης, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλές απαντήσεις δεύτερης τοπικής με την φανέλα του Άρη. Ωραία, αλλάζουν εδώ την μπάλα και την ομάδα. Είναι ο Μπούρκος από τα αριστερά. Μπούρκος, η πάσα του μπορεί να μην ήταν επιτυχημένη, αλλά κέρδισε την πλάγιο Άρης. Μην θα δώσει τώρα στον προωθημένο Διαμαντόπουλο. Ο Πλατέλας είναι εντός περιοχής.
Τζανακάκης από τα δεξιά η σέντρα, το σούτ εκτός περιοχής από τον Κιόβλη, μπάλα αρκετά μέτρα από την εστία του Κορονάκη στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Κορονάκης και αυτός με τη σειρά του θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Το βολέ από τον τερματοφύλακα της Καλυθέας με στόχο τον Ντολιβέρα Μαντσέτο, παλιά από τον Βασιλείου. Ωραία τώρα οι φιλοξενούμενοι, θα χάσουν όμως την κατοχή, θα κερδίσει τώρα Άρης και βγαίνει απειλητικά μπροστά με τον Πασά. Πασάς είναι από τα αριστερά, θα κάνει μια πάσα όμως. Τώρα θα περάσει πλάγιο. Ο Μπούρμπος θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Όπως σε λίγα λεπτάκι θα δώσει, σε ένα δεύτερο θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι με το πλάγιο. Μου μείνει τώρα με την μπάλα. Με πλάγιο για τους κυτρινόμαυρους. Φτάνομαι σε λίγο στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει εδώ σε πλάγιο της Βικιλίδης. Τρίτη αγωνιστική για την Βουκολή. Ο Μπαρκάν μάχεται να και κερδίσει την μπάλα εντός περιοχής. Ο Πασάς δεν προλαβαίνει να κάνει το σουτ. Η παλιά εδώ από τον Θέλη Σίση. Τζόγλου. Τζόγλου εδώ δεν κερδίζει το φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Ο Μουμίν με την μπάλα. Πάσα του Μουμίν, νέο λάθος από τους κυτρινόμαυρους. Βασιλείου. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Ο κύριος Πανός δίνει τα συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια. Προσπαθούν και την όμαυροι να βγουν μπροστά και με τον Μπαρκάν και με τον Πλατέλα. Χρησιμοποιούνται πολύ και οι δύο πλευρές. Η Καλυθέα εδώ θα κάνει το λάθος, ο Μουμίν θα κερδίσει. Πάσα από τον Διαμαντόπουλο, ο Πλατέλας με μέτρα ανεβαίνει από τα δεξιά. Πλατέλας, τρίπλες, η πάσα πολύ ωραία για τον Διαμαντόπουλο, το σούτ κοντράρι. Καλυθέα θα πάρει ξανά την κατοχή της μπάλας. Μια προωθημένη για τον Σκυρλή όμως έχει βγει ο Κατημύρης και έχει διαβάσει την φάση. Ούκο Σόουζα τώρα με δελητήσεις στο κέντρο της άμυνας, προωθούνται οι παίκτες του Άρη. Ούκο Σόουζα θα δώσει στα δεξιά τώρα για τον Μανώλη Τζανακάκη. Δεν θα πέρασει το τελευταίο πλάγιο για τους κεντρινόμαυρους από τα δεξιά. Τζόγλου. Κλείνει η πάσα για τον Μπαρκάν από τα αριστερά, ο οποίος θα προλάβει πριν πλάγιο. Η σέντρα από τον Αλβανό ποδοσφαιριστή για το κέντρο και ο Πίταμο Διαμαντόπουλος δεν θα περάσει. Πλατέλας. Ζαρακάκης. Ωραία τώρα με την μπάλα ο δεξιός οπισθοφύλακας του Άρη θα περάσει. Θα βγει και η σέντρα απομακρύνεται από τον Διακητέ. Ο Πλατέλας με την κόντρα, νέο πλάγιο για τον Άρη. Ωραία τώρα για τον Άρη. Ο Τζανακάκης ξανά, νέα σέντρα για τον Μπαρκάν, η κεφαλιά είναι out. Νέα ευκαιρία λοιπόν για τον Άρη με τον Κέναρ Μπαρκάν. Τρεις καλές πάσεις για τον Άρη. Το τέταρτο του Διαμαντόπουλου στο 10ο λεπτό. Το σούτ από τον Ιντζόγλου στο 19ο λεπτό και πριν από λίγο με τον Γκέναρ Μπαρκάν μια κεφαλιά εντός περιοχής σήμερα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κορονάκη. Το παιχνίδι συνεχίζεται κεφαλιά από τον Δελιζήση. Ωραία τώρα ο Άρης αναπτύσσεται και ανεβαίνει πάρα πολύ ωραία. Ο Πασάς θα περάσει. Η πάσα είναι για τον Πλατέλα. Το σούτ από τον Μάνο Πλατέλα πάνω στα χέρια του Κορονάκη. Νέα ευκαιρία στο 24ο λεπτό με τον Πλατέλα και το πολύ όμορφο τελευταίο. Φίλατε του Άρη ενισχύουν την ομάδα τους με τη φωνή τους. Κεφαλιά από τον Δεβιτήση. Μπάλα βρίσκεται στον χώρο του κέντρου. Ο Ντολιβέρα Μαντσέτο εδώ θα χάσουν οι παίκτες καλύτερες αλλά με φάουλ. Και η Καλυθέα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα συνεχίσει το παιχνίδι.
Ωραία, τώρα θα πάρει ο Ντολιβέρα. Ωραία, αλλάζει με τον Μίκο Φάουλ. Νέο Φάουλ για τους φιλοξενούμενους στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ενώ ο παίκτης της Καλλιθέας τώρα σηκώνεται από τον αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι συνεχίζεται στα δεξιά ο Βασιλείου. Κάντε πράγμα. Ούρπος θα πάρει νέο φάουλ. Ο κύριος Πανός διαμαρτύρεται ξανά. Διακητέ τώρα είναι πάρα από την μπάλα για να δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Πάσα από τον Μίλιο. Κατοχή στα πόδια των φιλοξενούμενων Βασιλείου. Θα περάσει πολύ ωραία. Μπάλα στα δεξιά. Ο Μίλιος αμήνονται πάρα πολύ σωστά και κυτρινόμαυρη. Λέω λάθος όμως από τον Πασά. Ο Λιβέιρα. Πάσα του τελευταίου δεν ήταν καλή για τον Χοντζάλη. Πλατέλας τώρα ανεβαίνει από τα δεξιά με μέτρα. Ένα τάκλιν το οποίο ο κύριος Καρατέριος δεν σφίγγει. Για φάουλ τώρα, όχι, έχει πάρει τη συμβολή του επόπτη. Το φάουλ σφυρίζεται κανονικά και την κατάσταση από το σφυριστή της Καλλιθέας. Συγκρινόμαστε τώρα οι οποίοι έχουν κάνει τέσσερις καλές φάσεις στο παιχνίδι. Η τελευταία ήταν με τον Πλατέλα, εκείνη όπου το σούτ του τελευταίου πέρασε λίγο. Ήταν κλιαρό. Η σέντρα τώρα από τον Τζόχο δεν ήταν καλή, η μπάλα θα περάσει στην άλλη πλευρά. Το πλάγιο είναι για την Καλλιθέα. Παραλαμβάνω λίγο τις φάσεις στο παιχνίδι. Στο 10ο λεπτό η ενέργεια του Διαματόπουλου, το τέταρτο το οποίο βγήκε ο τελευταίος ο Κορονάκης απέκτουσε. Ο Ιτζόγλου στο 19ο λεπτό η φάση λοιπόν, για τον Άρη. Καλή φάση λοιπόν και με τον Ιτζόγλου στο 19ο λεπτό. Παρκάν με την κεφαλιά του 23ο λεπτό. Πέρασε λίγα μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Κορονάκη. Και στο 24ο λεπτό το σκουτ του Πλατέλα, το οποίο αποκρούστηκε από τον Κορονάκη. Το σκουτ από τον Πλατέλα κοντράρει και ο Κορονάκης ξανά θα μαζέψει την μπάλα. Προδεύουμε προς το μισάωρο να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο του αγώνα στο κλειάν της Βικελίδης. Το 0-0 παραμένει μεταξύ Άρη και Καλλιθέας στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής για την Football League. Ο Πασάς, ωραία θα πάρει ο Πασάς και θα δώσει για τον Πλάτελα, ο οποίος προσπάθησε να βρει τον Πασά πλάγιο για την ομάδα της Καλλιθέας. Ωραία, Τζανακάκης είναι από τα δεξιά και πάλι σέντρα από το δεξιό πιστοφύλακα του Άρη. Ο επόπτης θα δώσει κόρνερ, νέο κόρνερ για τους κυτρινομαύρους, το οποίο πάλι μαζεύει αρκετούς ποδοσφαιριστές στην περιοχή της Καλλιθέας. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους, έχουν ακόμα μια ευκαιρία για να κάνουν την ύπαρξή τους εδώ και να βάλουν ένα γκολ. Νέο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Πλατέλας θα ξαναστήσει την μπάλα για το νέο κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του. Ο Πλατέλας είναι έτοιμος να εκτελέσει. Γίνονται κάποιες συστάσεις από τον διαιτητή του αγώνα και κάποια σπροξήματα εντός περιοχής. Ο Πλατέλας εκτελεί. Καλοτραβηγμένο βγαίνει ο Κορονάκης. Ξανά η μπάλα στον Πλατέλα. Δεν θα περάσει όμως και θα κάνει και το φάουλ, όπως υποδεικνύει ο κύριος Καραθέριος. Η Καλλιθέα θα κερδίσει χρόνο και ανάσα. Ανάσες. Θα το πούμε καλύτερα. Το Ιντζόγλου πάει προς τον πάγκο και ζητάει λίγο νερό. Ο παίκτης του Άρη, ενώ και με την ευκαιρία αυτή ο κ. Σπανός δίνει κάποιες οδηγίες στον κεντρικό μέσο του Άρη. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί εντός ολίγων δευτερολέπτων με την Καλλιθέα να δίνει την συνέχεια. Πάνω από την πάλα είναι ο Σιτιόπουλος.
Ματέα, ο Πλατέλας, η μπάλα στο χώρο του κέντρου, Μουμίν. Λαθασμένη πάσα του τελευταίου, η μπάλα είναι στον Κατημίρη. Ούγκο Σόουζα. Μουμίν. Ζανακάκης. Ωραία από τα δεξιά ο Μανώλης Ζανακάκης. Ωραία θα προωθήσει ο Τζόγλου. Το πλάγιο θα κερδίσει λοιπόν ο Άρης από τα δεξιά με την καλή ενέργεια των Κιτρίνων που δείχνουν ζωηροί αλλά δεν μπορούν ακόμη να σκοράρουν. Από τα δεξιά ο Πλατέλας. Ωραία. Θα συνεργαστούν με τον Άρη. Καταλαβαίνουν όμως και τις καλυτέας. Το σούτ από τον Μουμίνη λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Αρκετά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Κορονάκη. Τερματοφύλακας Καλυτέας σε πολύ λίγο θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι όσο σιγά σιγά συμπληρώνονται και τα 32 λεπτά στην αναμέτρηση εδώ στο κλειά της Βικελίδης. Το 0-0 πάντα παραμένει. Πλάγιο λοιπόν για τον Άρη, ο Μπούρκος θα το εκτελέσει στα πόδια του Ιντζόγλου Παλά. Δελυζήσεις με τον Ουγκο Σόουζα. Δύο πολύ καλή αμυντική, νομίζω η καλύτερη στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής στην Β' Εθνική. Παρκάν, παλιά από τον Μπούρκο, από Μάξα, από τον Διευθυντή. Φάουλ, το οποίο θα δώσει ο κύριος Καρατέριος υπέρ της Καλυθέας, λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή, κοντά στο ημικύκλιο. Παραλαμβάνουμε ο Άρης, ο οποίος με μια ενδεχόμενη σημερινή του νίκη θα απομακρυνθεί από τη Δόξα Δράμας, η οποία δεν σύνθεση. Όπου για να με τη φάση, όχι, θα περάσει βάλω στα χέρια του Κορονάκη. Θες η Δόξα Δράμας δεν κατάφερε να επιβληθεί το τρικάλο. Δεν ήταν το τελικό αποτέλεσμα σε ένα καλό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, οι οποίες θέλησαν να πάρουν τους τρεις βαθμούς, έκαναν τα πάντα γι' αυτό, αλλά δεν το κατάφεραν και έτσι ο Άρης έχει τη δυνατότητα σήμερα με μία νίκη να περάσει μπροστά αρκετά. Εδώ το σουτ από τον μέσο της Καλυθέας και συγκεκριμένα από τον Ντελιβέρα Μαρτέντο στα χέρια του Καντιμίρη. Η συνέχεια στο παιχνίδι πλέον ο Ούγκο Σόουζα για τον Πλατέλα. Ανεβαίνει ο Άρης από τα δεξιά απειλητικά, αλλά οι παίκτες της Καλυθέας διαβάζουν μία ακόμη φάση μέχρι στιγμής πάντως της γέννης της Καλυθέας. Αυτό το σύστημα που έχει επιλέξει πίσω, συμπαγής άμυνα με καλά μακαρίσματα, διπλά αρκετές φορές. Για να το πω τον Τζανακάκη. Τζογλού. Ο Πλατέλας είναι με την μπάλα στα πόδια, από τον οποίο περιμένουν αρκετά από τον Άρη. Έχει βοηθήσει ήδη αρκετά ο μέσο επιθετικός Άρη, πρώην της ΑΕΚ και τα τομή του. Μπούρκος θα προσπαθήσει να κατεβάσει την μπάλα, δίχως επιτυχία. Το πλάγιο είναι για την Καλυθέα, ένα πλάγιο το οποίο είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Βασιλείου. Πλάγιο εκτελείται, η κεφαλιά από το Μουμίν, ο Παρκάν θα περάσει. Πλάγιο για τους Κιτρίνους. Ο Μπούρκος θα το εκτελέσει μέσα στο χώρο του Παρκάν. Θα μαρκάρει πολύ ωραία η Καλυθέα εδώ με τον Τελεοβέρα Ματσέτο και τα απομακρύνει. Πάρα στα πόδια του Κατημίρη, αυτός με τη σειρά θα δώσει τον Ούγκο Σόουζα. Τέσσερις καλές φάσεις παραλαμβάνω για τον Άρη με τον Διαμαντόπουλο σε 10 λεπτό, τον Ιτζόγλου στο 19ο, με την κεφαλιά του Παρκάν στο 23ο και τον Τζίτου Πλατέρα στο 24ο. Ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται, στα δεξιά είναι ο Τζανακάκης. Πλατέλας θα περάσει ξανά για το δεξιό πιστοφύλακα των γηπεδούχων.
ο οποίος θα θελήσει να βρει τον Πλατέλα ξανά, τον βρίσκει τρίπλα από τον μεσοεπιθετικό του Άρη, ζητάει φάουλ ο Πλατέλας και θα το πάρει σε αρκετά καλό σημείο για να απειλήσει ακόμα και με απευθείας εκτέλεση εδώ ο Άρης. Πάνω από την μπάλα βρίσκεται και ο Μπαργκάν. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Να δούμε λοιπόν σε λίγα δευτερόλεπτα την εκτέλεση αυτού του φάουλ το οποίο κέρδισε ο Άρης. Πάνω από την μπάλα είναι όντως ο Μπαργκάν και ο Πλατέλας. Ο κύριος Καρατέριος μετράει τα βήματα για το τείχος που θα στήσει η φιλοξενούμενη ομάδα της Καλλιθέας. Έτοιμος λοιπόν ο κύριος Καρατέριος για να σφυρίξει σε δευτερόλεπτα για το φάουλ. Ο Μπαργκάν θα το εκτελέσει τελικά. Η μπάλα ελάχιστα out. Πολύ καλή φάση για τον Άρη. 35 μετά στο παιχνίδι. Ένα φάουλ λοιπόν που Μπαργκάν πέρασε λίγο out δίπλα από τα δοκάρια, από το αριστερό κάθετο δοκάρι Κορονάκι. Παλιά από τον Ολιβέιρα πάνε ξανά την κατοχή η φιλοξενούμενη ομάδα, την κερδίσει τώρα ξανά λοιπόν με τον Ολιβέιρα στα δεξιά. Τρεις παίκτες καταδιώκουν τον μέσο επιθετικό της Καλλιθέας. Δεν θα κερδίσει κάτι ο Ντελβέρα Ματσέντο, κάτι μύρισε, θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Η κεφαλιά εδώ από τον Σμιτή και ο Άρης γίνει μπροστά από τα δεξιά, αλλά θα προλάβει ο Σιριόπουλος να πετάξει την παλαπλάγιο στα δεξιά της, όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα. Πράγιο εκτελείται, Πλατέλας Δανακάκης. Δανακάκης λοιπόν έχει την μπάλα. Ο Σόουζα, ο Δελυζήσης, θα περάσει και το χώρο του κέντρου, θα βρει τον Ιτζόγλου. Ωραία πάσα από τον Ιτζόγλου για τον Πλατέλα. Για να δούμε τώρα τον Άρη, ο οποίος μπαίνει από τα δεξιά με τον Πλατέλα. Κόρνερ, το οποίο θα κερδίσουν οι κυπεδούχοι. Νέο κόρνερ. Ο κύριος Μαρτσέλα Τροίση δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Δεν έχει κάνει από το πρώτο λεπτό. Πλατέλας εκτελεί αυτό το corner. Η μπάλα προς τον Μπαργκάν θα απομακρύνει ο παίκτης της Καλλιθέας. Νέο πλάγιο για τον Άρη. Ο Μπούρμπος ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Με στόχο τον Διαμαντόπουλο. Η μπάλα στο Μουμίν. Τεράστια ευκαιρία, η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Άρη στο παιχνίδι. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Μουμίν ήταν μόνος του εντός περιοχής, το σουτ που επιχείρησε αρκετά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Κορονάκη. Όλα αυτά στο 27ο λεπτό. Ο Μουμίν λοιπόν κάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία, κάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Διακητέ κεφαλιά στο χώρο του κέντρου για τον Μίλιο. Από τα αριστερά η πάσα προς τον Ντεολιβέρα, ο Μπούρμπος θα απομακρύνει προς τη Μίν. Καλλιθέα με τον Ντεολιβέρα στα δεξιά. Ωραία, εδώ οι παίκτες Καλλιθέας αναπτύσσονται. Δεν θα προλάβει το Βασιλείο εδώ. Η μπάλα θα περάσει out. Το Δημήτρη θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Τζανακάκης. Πλατέλας. Ωραία, θα περάσει ο μέσος του Άρη. Μουμίν. Πάσα για τον Κενάν Μπαργκάν, ο οποίος θα χάσει από τον Βασιλείου. Από τον Μίγκο, μάλλον. Θα την μπάλα. Διακητέ, Μίγκος απομακρύνονται. Απομακρύνεται η μπάλα προς τη Μίν από την περιοχή της Καλλιθέας. Λάθη πειλαθώ στον χώρο. Από την αριστερή πλευρά τώρα θα δώσει ο κύριος Καρατέριος το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στο Χρήστο Μπούρμπο. Για
διαμαρτύρεται έντονα ο κύριος Σπανός, ενώ από τον Πάκο και ο κύριος Παύλος Μυροπορίδης. Δίνεται λοιπόν κίτρινη κάρτα στον αμυντικό του Άρη για αυτό το μαρκάρισμα. Ενώ ο ποδοσφαιριστής της Καλυθέας, ο οποίος βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ζητά και τον γιατρό της ομάδος του. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έχει δείξει τη διάθεσή του για το παιχνίδι, αλλά δεν μπορεί ακόμη να σκοράρει, να κάνει, να βάλει να και να σκοράρει ένα κόκκι το οποίο θα τον χαλαρώσει και θα τον ελευθερώσει και τα πόδια του ποδοσφαιριστών του. Η μεγαλύτερη ευκαιρία η οποία χάθηκε πριν από 2 λεπτά με τον Μουμίν εντός περιοχής, ο οποίος ήταν μόνος του, ανενόχλητος, αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν αρκετά κακό. Τώρα ο παίκτης της Καλυθέας σηκώθηκε. Έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ντολιβέρα Ματσέντο. Ο Κορονάκης θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το βολέ. Ο Μουμίν θα κάνει την κεφαλιά. Τζόγλου δεν θα τα καταφέρει εδώ. Η κατοχή παραμένει όμως στα πόδια του Άρη. Ο Σπούρμπος, ο οποίος πριν από λίγο πήρε μια κάρτα που δεν βρήκε σύμφωνο στους και τους φίλους του Άρη, αλλά και τους κύριους Πανό και Μυροφορίδη. Κοσόουζα, Τζανακάκης. Ωραία, θα αλλάξει με τον Ιτζόγλου, αλλά ο Πλαντέρας δεν θα προλάβει πλάγιο για την Καλυθέα. Το 0-0 εδώ παραμένει στο Γκλάβης Βικελίδης για την τρίτη αγωνιστική της Football League. Άρης Καλυθέα, δύο νίκες ο Άρης, η Καλυθέα η οποία πρέπει από κακό ξεκίνημα και θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια πολύ δύσκολη έδρα για τον οποιοδήποτε αντίπαλο της κατηγορίας. Οι φίλοι του Άρη προσπαθούν και συνεχώς να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας με τη φωνή τους. Ο Κορονάκης είναι έτοιμος να δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα πολύ το οποίο εκτελείται τώρα. Κεφαλιά από τον Τζανακάκη, Τζόγλου, ο Σόουζα με τον Τελιζή στο κέντρο της άμυνας δεν έχει περάσει τίποτα. Δύο πολύ καλή αθλητική. Ο Άρης δεν έχει δεχτεί τέρμα με τις δύο πρωταθλητικές. Για να με τώρα τους κυπεδούχους που ανεβαίνουν και πάλι από τα νησιά, Τζανακάκη Πλατέλας. Πλατέλας τώρα με την μπάλα. Ωραία, θα δώσει στα αριστερά για τον Μπούρμπο. Με φόρο ο Μπούρμπος θα περάσει πολύ ωραία ο αμυντικός του Άρη. Κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Άρη. Πολύ ωραίο γκολ από την σέντρα του του Μπούρμπου. Και το γκολ λοιπόν για τον Άρη, 41ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 για τον Άρη με τον Διαμαντόπουλο. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Άρη προηγείται. Ένα γκολ το οποίο έψαχνε εδώ και πάρα πολύ ώρα ο Άρης και το πετυχαίνει στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Διαμαντόπουλο μετά από την σέντρα του Χρήστου Μπούρπου, ο οποίος πέρασε και έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια από τα αριστερά. Συριόπουλος. Συνεχίζεται το παιχνίδι Καλυθέα με την μπάλα στα πόδια. Σπυρλής. Ωραία, θα περάσει ο Μίλιος. Το σουτ από τον ποδοσφαιριστή της Καλυθέας, η μπάλα θα περάσει αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Κατημύρη. 42ο λεπτό στην αναμέτρηση, 3 λεπτά πριν τα 45. Ο Άρης προηγείται με 1-0. Μουμίν. Πάσα δεν ήταν καλή. Να δούμε αν θα την προλάβει ο Μπούρμπος. Θα την προλάβει τόσο αγωνιστικού χώρου. Πάρα πολύ καλή η ενέργεια του Μπούρμπου και συνεχίζει να είναι πολύ καλός μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο. Ο Διαμαντόπουλος
θα γίνει το λάθος, θα περάσει μπροστά τώρα ο Χοντζάλη. Αριστερά βρίσκεται μπροστά το σουτ, ένα κακό σουτ. Μια καλή όμως ευκαιρία για την Καλυθέα να απειλήσει με το Σμυρλή. 43ο λεπτό, ο Σμυρλής λοιπόν εκτελεί, προσπαθεί να κάνει ένα σουτ εκτός περιοχής, όμως το η μπάλα πέρασε αρκετά μετά πάνω από τα δοκάρια του Κατεμίρη. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Κατεμίρη Τζανακάκης. Μουμίν. Προωθείται πολύ ωραία η μπάλα προς τον Πλατέλα στα δεξιά. Τζόγλου. Πλατέλας εντός περιοχής, έχει την ευκαιρία να κάνει εδώ άρεσε άλλη μια ευκαιρία, θα τη σπαταλήσει. Η Καλυθέα θα κερδίσει την κατοχή. Η μπάλα μεταφέρεται στο άλλο άκρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ντελιβέρα Ματσέτο και θα περάσει από τον Μπουρμπό. Ο παίκτης της Καλυθέας θα κερδίσει το φάουλ. Σε πολύ λίγο θα δούμε και τα λεφτά των καθυστερήσεων που θα δώσει ο κύριος Καρατέριος. Για να δούμε τώρα μια πολύ καλή φάση για την Καλυθέα. Πάνω από την μπάλα βρίσκονται η Μίλιος και η Ντελιβέρα Ματσέτο. Θα την αφήσει ο Ντελιβέρα στον Μίλιο. Σπανός δίνει οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές του. Το φάουλ εκτελείται. Η μπάλα θα απομακρυνθεί από την περιοχή του Άρη. Ο Μπαρκάν θα προσπαθήσει να περάσει. Φάουλ, το οποίο γίνεται από τον Ντε Ολιβέιρα. Ο κύριος Καρατέριος θα δώσει και την κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Καλυθέας. Πάνω από την μπάλα είναι ο Δελιζήσης για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Νομίζω εδώ ο τέταρτος θα δείξει και το λεπτό των καθυστερήσεων σε πολύ λίγο. Ένα λεπτό καθυστέρηση για να πάμε στα αποδυτήρια. Ο Άρης προηγείται με 1-0. Θα μπει λοιπόν πιθανότατα με αυτό το σκορ στα αποδυτήρια. Ο Άρης, Κατεμίρης, Δελιτζήσης για τον Ούγκο Σόουζα. Οι παίκτες του Άρη αλλάζουν εδώ την μπάλα. Ο τροματοφύλακας των κυπεδούχων θα δώσει τη συνέχεια με ένα βολέ. Παρκάνει κεφαλιά. Πασάς. Μπούρμπος. Θα περάσει. Δεν θα περάσει τελικά ο Χρήστος Μπούρμπος. Μίκος. Για τον Συριόπουλο. Θα προλάβει εντός αγωνιστικού χώρου. Καλυθέα δεν μπορεί να παίξει πολλή ώρα μπάλα. Ο κύριος Καρατέριος σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άρης Καλυθέα 1-0 με τον γκολ του Διαμαντόπουλου στο 41ο λεπτό. Έτσι λοιπόν ο Άρης θα δει θετικά στα αποδυτήρια. Σε πολύ λίγο επανερχόμαστε για το δεύτερο ημιχρόνο. Ο λόγος στο στούντιο. Ερευνητικός οργανισμός Ελλήνων προτείνει. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Η γνωστή κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Άρατος και υπόσχεται ανατροπές. Συμπτώσεις, καυγάδες, χωρισμοί, ένα ποτιστήρι και ένας Βεδουίνος φέρνουν τα πάνω κάτω. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Άρατος. Από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ώρα έναρξης στις 9 και 4 το βράδυ. Τηλέφωνα κρατήσεων 2315 312 487. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες. Πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης.
Ένα ταξίδι στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή και το έργο της Άλκη Ζέη. Μια ταινία της Μαργαρίτας Μαντά. Από τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Ένα βήμα τη φορά The Musical της Μαρία Στεφάνου. Το μουσικό υπερθέαμα της χρονιάς κάνει στάση για τρίτη φορά στο Θέατρο Άνετον για άλλες 5 μοναδικές παραστάσεις. 18, 19 και 26 Νοεμβρίου, 3 και 9 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Καθημερινά πρωινές για σχολεία. Ένα βήμα τη φορά πιο κοντά σε εμάς. Από την κούρσα της ζωής στο περπάτημα της ψυχής. Κρατήσεις και προπόληση 2314-025-892. Good deals. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Εν γραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-544-610. Email engrapto@gmail.com. engrapto1@yahoo.com. Engrapto. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315-526936 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-749544. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι και στις 7.30 το απόγευμα, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων από το zoogla.gr. Πάντα έγκυρες, πάντα ειδήσεις. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. Κανείς δεν είναι τέλειος. Και αυτό το ξέρει καλά η Χριστίνα και Πρόδρομος. Παιδίς αναμάρτητος. Κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Κάθε Τετάρτη 8 με 9 στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη θα σας διασκεδάζει και θα σας ενημερώνει για θεατρικά κινηματογραφικά δρόμενα. Γιατί η τέχνη δεν υπακούει σε θεωρίες. Έχει τη δική της λογική και δεν ερμηνεύεται με λόγια. Με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Θέλετε άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση? Goal Press. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Νέα από όλες τις επαγγελματικές και ερασιτεχνικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Goal Press με τον Νίκο Μαθεόπουλο. Basketball Night Show. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Τσίψιος, παρέα με τον Spy, κάνουν pick and roll στην ενημέρωση, με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ό,τι νέο υπάρχει γύρω από την Πορτοκαλή Θεά. Basketball Night Show, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ανεξάρτητος παρατηρητής. Αλήθειες και ειδήσεις που σας κρύβουν τα συστημικά κανάλια. Φτάνουν πια οι αργυρώνητοι δημοσιογράφοι που κάνουν πλήση εγκεφάλου στο κοινό. Το μάτι του τίγρη, ο ανεξάρτητος παρατηρητής,
σας προσκαλεί κάθε Τετάρτη βράδυ 9 με 10 στο σταθμό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Στην εκπομπή μας θα έχουμε σημαντικούς καλεσμένους από το πολιτικό, κοινωνικό, επιστημονικό, θεολογικό γίγνεσθε. Παρουσιάζει ο Μάκης Βραχιολίδης. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Όσα μύθια, τόση αλήθεια. Η εκπομπή που σας ταξιδεύει στον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων και όχι μόνο. Η Ευγενία Κούκουρα με το μοναδικό της τρόπο σας οδηγεί στη γνώση μέσα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, από τις 10 έως τις 11 το βράδυ. Μετά από όλα και απέτσι. Εμείς όμως θα το κάναμε ακόμα και να μην μας το ζητούσατε. Μία φορά την εβδομάδα. Και κάθε εβδομάδα. Ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος. Και η Νένα Πασβάντη. Σας παρουσιάζουν το Fine Club. Μία εκπομπή μουσικο-κοινωνικο-πολιτικής υφής. Και όχι μόνο. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κάθε Πέμπτη. Από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ. Έκθεση ιδεών με τον Σταύρο Δουκουζιάννη. Κάθε Τρίτη στις 11 στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Και τι να γράψεις στις εκθέσεις ιδεών. Θες να νιώσεις τη μαγεία της τούμπας? Θες να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και δεν μπορείς? Το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων θα σε μεταφέρει ζωντανά στον παλμό όλων των εντός έδρας παιχνιδιών του ΠΑΟΚ. Στην περιγραφή των αγώνων, ο Βασίλειος Κοφσανίδης. Ο Λόγος Ορθοδοξίας. Μία εκπομπή του Ευάγγελου Ρωσόπουλου αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Διδασκαλία. Μία εκπομπή με άρωμα Ορθόδοξης Ελλάδος ενάντια στον οικουμενισμό και τις αιρέσεις. Με το θεολόγο Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Κάθε Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, έχετε συντονιστεί στο web radio του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στα ηχεία σας εκπέμπει η ραδιοφωνική εκπομπή Style News. Είμαι η Καμάρη Χαρά και μαζί με τη σχεδιάστρια μόδας Αθανασία Παρλαπάνη θα σας συντροφεύουμε κάθε Τρίτη από τις 7 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Θα συζητάμε για νέες τάσεις της μόδας, για πρωινές εκπομπές, για στιλιστικές εμφανίσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook Styles News και θα μπορούμε να μιλάμε και να λύνουμε τις απορίες σας στον αέρα. Γέλιο, διασκέδαση και πολύ ροκ. Temple of Rock με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Το ροκ μαγκαζίνο που θα λατρέψεις. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 2 με 4, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Γεια σας, είμαι ο βοτανοθεραπευτής Χρήστος Κοσμίδης και η εκπομπή Βοτανοθεραπεία επιστρέφει στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων κάθε Δευτέρα από τις 20 έως τις 21 και 30 το βράδυ. Θα αναλύουμε θέματα σχετικά με την υγεία παιδιών, γυναικών, ανδρών. Δεν φταίνε τα μικρόβια, φταίει το κακό όξινο περιβάλλον του οργανισμού. Αναζητάς αναλύσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστορικές με περιστατωμένους ειδικούς? Εκπομπή Αποκάλυψης με τον Ιωάννη Παπαζήση στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Εάν αντέχεις την αλήθεια, θα τη βρεις εδώ. Κάθε Τρίτη από τις 9 μέχρι τις 10 το βράδυ. Πέρα από τα αστέρια, το μαγικό ταξίδι στο αχανές, άπειρο και μαγευτικό σύμπαν συνεχίζεται μέσα από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Κάθε Παρασκευή στις 8 με τον Κώστα Καμπάκη. Φρέσκα και καταψυγμένα. Η εκπομπή του Λάζαρου Λαζάρου κάθε Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πρεμιέρα Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Ο Γιώργος Καραμαδούκης μέσα από την εκπομπή του Ελληνικός Πολιτισμός αναδεικνύει το πνεύμα των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μια εκπομπή που θα σας ταξιδέψει από την αρχαία Σπάρτη μέχρι το Βυζάντιο.
κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 4 θα είμαι εδώ κοντά σας με τις καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων προτείνει σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Η γνωστή κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Άρατος και υπόσχεται ανατροπές. Συμπτώσεις, καυγάδες, χωρισμοί, ένα ποτιστήρι και ένας Βεδουίνος φέρνουν τα πάνω κάτω. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Άρατος. Από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ώρα έναρξη στις 9 και 4 το βράδυ. Τηλέφωνα κρατήσεων 2315 312 487. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες. Πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης. Ένα ταξίδι στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή και το έργο της Άλκη Ζέη. Μια ταινία της Μαργαρίτας Μαντά. Από το Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Ένα βήμα τη φορά The Musical της Μαρία Στεφάνου. Το μουσικό υπερθέαμα της χρονιάς κάνει στάση για τρίτη φορά στο Θέατρο Άνετον για άλλες 5 μοναδικές παραστάσεις. 18, 19 και 26 Νοεμβρίου, 3 και 9 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Καθημερινά πρωινές για σχολεία. Ένα βήμα τη φορά πιο κοντά σε εμάς. Από την κούρσα της ζωής στο περπάτημα της ψυχής. Κρατήσεις και προπόληση 2314-025-892. Good deals. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι και στις 7.30 το απόγευμα, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων από το zoogla.gr. Πάντα έγκυρες, πάντα ειδήσεις. Φρέσκα και καταψυγμένα. Η εκπομπή του Λάζαρου Λαζάρου κάθε Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πρεμιέρα Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 526936 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Ο Άρης στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Εδώ ακούς όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Άρη. Νιώσε την ατμόσφαιρα του Κλεάνθης Βικελίδης σε περιγραφή του Νίκου Μαθεόπουλου. Επιστρέψαμε εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης, ο οποίος προηγείται με 1-0 από το Κωστή Διαμαντόπουλο στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο κατά κύριο λόγο ανήκει στους γηπεδούχους, στους κυτρινόμαυρους. Παίζουν καλύτερα από την Καλυθέα, η οποία δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στον αγωνιστικό χώρο. Ένας στο 43ο από την Σμυρλή ήταν ίσως η καλύτερη φάση για την Καλυθέα. Παντεμίρης, δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια, επηρεάστηκε σε πολλές περιπτώσεις. Το οποίο είναι έτοιμο σε πολύ λίγο να ξεκινήσει. Οι παίκτες του Άρη έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε τώρα και τους παίκτες της Καλυθέας. Να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί και κάποια αλλαγή. Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή.
καλλιτέχνες δεν έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο, όπως και οι διαιτητές. Φίλαθοι του Άρη, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ στο γήπεδο με την φωνή τους, στηρίζουν τους ποδοσφαιριστές των κίτρινων μαυρών. Μια καλή αναμέτρηση με αρκετές φάσεις για τον Άρη. Να επαναλάβουμε λίγο και τις φάσεις που είχαν οι κυπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο. Το τέταρτο, το χαμένο από τον Διαμαντόπουλο στο 11ο λεπτό, το σούτ από τον Ιτζόγλου στο 19ο, η κεφαλιά από τον Μπαρκάν στο 23ο λεπτό και ένα λεπτό μετά το σούτ του Πλατέλο στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Το φάουλ από τον Μπαρκάν στο 35ο λεπτό πέρασε λίγα μέτρα out από το κάθετο αριστερό δοκάρι του Κορονάκη. Στο 37ο λεπτό η μεγαλύτερη φάση του Άρη μέχρι τότε στο παιχνίδι με τον Μουμίν, ο οποίος ήταν εντός περιοχής, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και 4 λεπτά μετά ο Διαμαντόπουλος άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, ένα σκορ το οποίο παρέμεινε έτσι μέχρι και το και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σε πολύ λίγο το παιχνίδι θα ξεκινήσει, έχουν μπει και οι φιλοξενούμενοι και αλλά και οι διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο Κλεάνθης Βικελίδης την περασμένη Πέμπτη είχε γεμίσει από τους φίλους του Άρη στο φιλικό απέναντι στην Boca Juniors, ένα φιλικό το οποίο είχε να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 8 χρόνια, τελευταία φορά το καλοκαίρι του 2009 και όπου ο Άρης γνωρίσει την ΙΤΑ. Ο Άρης την περασμένη Πέμπτη κέρδισε με 1-0. Η ομάδα της Καλλιτέας θα πραγματοποιήσει τελικώς μία αλλαγή με την είσοδο του Μάκο στη θέση του Νίλιου. Για να δούμε εδώ τώρα την Καλλιτέα με αυτή την αλλαγή, αν μπορέσει να πάρει μέτρα στο παιχνίδι. Ο Άρης έγινε λοιπόν το παιχνίδι από τον Ιτζόγλου, η πάσα προς τα αριστερά, ανεπιτυχή πασάς. Ο πασάς θα δώσει στον Μπούρμπο, ωραία θα προωθηθεί από τα αριστερά. Ο Άρη στη σέντρα για τον Διαμαντόπουλο στην περιοχή τώρα των φιλοξενούμενων. Ο Άρης η μπάλα καταλήγει out. Ένα λεπτό λοιπόν μετά την έναρξη του πρώτου, του δευτέρου συγγνώμη ημιχρόνου. 1-0, επαναλαμβάνουμε, ο Άρης προηγείται με τον γκολ Διαμαντόπουλου. Μπορεί να εκδώσει την συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βολέ, το οποίο πραγματοποιεί τώρα, η κεφαλιά από τον Δελυζίστη. Καλησπέρα τώρα, φέρει μέτρα στο γήπεδο με τον Μάκο, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Δεν θα καταφέρει να περάσει, γιατί μην συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βολέ, η κεφαλιά από τον Παπαγγελή. Ο Καντέ είναι στο χώρο του κέντρου, συνεργάζονται πολύ ωραία εδώ οι παίκτες της Γαλλίας. Τα δεξιά έβαλα για τον Τελιβέρα Ματσέτο, το σούτ από τον μέσο επιθετικό της Γαλλίας στα χέρια του Καντιμίρη. 47ο λεπτό, ο Ολιβέρα έκανε ένα σούτ και απείλησε. Το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Άρης, ένα φαρτοπίο θα εκτελέσει γρήγορα ο Τζανακάκη. Δελυζήσεις για τον Ούγκο Σόουζα. Μπούρκος. Ο Μπαρκάν πέφτει, ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Ξανασηκώνεται ο Μπαρκάν και θα την πάρει. Περνάει πάρα μα πάρα πολύ ωραίο ο Αλβανός ποδοσφαιριστής του Άρη. Έχει το όμως σαν τρέιλερ ο Ολιβέιρα Ματέτο και κόβει. Απομακρύνει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Ιντζόγλου.
Τζόγλωπης προσπάθησε να βρει τον Πλαντέλα χωρίς επιτυχία, αλλά στα χέρια του Κορονάκη. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί από τον τερματοφύλακα της Καλυθέας. Ένα βολέ το οποίο δεν ήταν επιτυχημένο, με στόχο τον αριστερό μέσο επιθετικό, τον Χοντζάλη της Καλυθέας. Ζανακάκης, πίσω η μπάλα για τον Κατημύρη. Το βολέ με στόχο τον Πλατέλα, κεφαλιά από τον Παπαγγελή. Πιάσει το χώρο του κέντρου. Μπάλα στον Κατέ. Σιριόπουλος, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Πασά. Ο κύριος Καρατέριος πάει πάνω από τον Σιριόπουλο. Ο Πασάς θα δώσει το χέρι του επίσης ένα καλό στιγμιότυπο ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Μίκος για τον Μάκο. Ο Μάκο θα κατεβάσει, αλλά η πάσα του προς τον Σμίρλι δεν ήταν η αναμενόμενη, δεν ήταν επιτυχημένη. Και ο Κατημύρης θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι, αλλά είναι κάσος, δεν θα δώσει πάσα να κάνει το πολέ. Θα κοιτάξει στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, μέχρι να πάρουν κάποια ομάδα βάλω τα ενία στο παιχνίδι ξανά. Πλατέλας, κακή πάσα από το μέσο επιθετικό του Άρη, ανεπιτυχής όμως και η πάσα του αμυντικού της Καλυθέας. Ο Δελιτήσης με την μπάλα, ο Μουμίν θα κερδίσει. Πλατέλας, δεν θα περάσει από τον Παπαγγελή. Σιριόπουλος, Καντέ. Ωραία, αλλάζουν οι παιχνίδες Καλυθέας. Καντέ, το φάουλ το οποίο θα δώσει ο κύριος Καρατέριος στο χώρο του κέντρου, και η κίτρινη κάρτα τον ποδοσφαιριστή του Άρη για αυτό το μαρκάρισμα. Αρκετές διαμαρτυρίες για τον διαιτητή του αγώνα και από τον κύριο Σπανό, κάποιες διαμαρτυρίες, αλλά και από τους φιλάθλους του Άρη, που δεν ήταν με καλό μάτι συγκεκριμένη διαιτητική απόφαση. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί, πάνω από την μπάλα είναι ο Σιριόπουλος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του, πιθανότατα θα θελήσει να βρει τα αριστερά, και αυτό προσπαθεί να βρει τον Παπαγγελία χωρίς επιτυχία. Καλύτερα να κερδίσει την κατοχή ξανά. Νίκος Σιριόπουλος, πάσα από τον κεντρικό αμυντικό της Καλυθέας για τον Βασιλείου. Καλυθέα θα κερδίσει το κόρνερ. Να θυμίσουμε ότι η Καλυθέα έκανε την πρώτη της αλλαγής του παιχνίδι στη θέση του Μίλιου στο 46 λεπτό. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου μπήκε ο Μακό. Ο Μακός, ο οποίος φαίνεται αρκετά δραστηριός. Το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά από τον αμυντικό του Άρη, τα δεξιά η Καλυθέα. Για να δούμε τώρα τους φιλοξενούμενους. Το σουτ, πολύ μεγάλη απέκρουση στην αγκαλιά του Κατημύρη. Το σουτ από τον Μίκο. Πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο για την Καλυθέα, με το σουτ του Μίκου. Μίδη πάει προς τα δεξιά του Τζανακάκη. Πλατέλας θα κατεβάσει, θα περάσει, θα πάρει και το φάουλ. Ο κύριος Πανός ζητά κάρτα να το πει στο ποδοσφαιριστή της Καλυθέας. Η Τζόγλου, Τζανακάκης, έχει τοποθετηθεί στα δεξιά, όπως και στο πρώτο Τζανακάκη. Στα αριστερά ο Μπούρπος, δεν έχει κάποια αλλαγή στην σύνθεσή του και εντός και εκτός του Άρης. Για να δούμε τώρα τους κυπεδούχους όπου ανεβαίνουν. Δεν θα καταφέρουν να περάσουν. Και ο Ντεολιβέρα εκεί μας το παλεύει για να κρατήσει την μπάλα. Θα πάρει το πλάγιο. Θα δώσει το πλάγιο στην Άρτηρικα, ο Πόπτης. Αλλά έχει δει στην αρχή. Ο Κορονάκης θα μαζέψει μετά την πάσα από τον Πασά.
για το παιχνίδι κεφαλιά από τον Δέλη Ζήση Τσόγλου, ο Μουμίν στο χώρο του κέντρου. Παρκάν, δεν θα περάσει ο Αλβανός ποδοσφαιριστής του Άρη. Πλάγιο για τους κυπεδούχους. 5 λεπτά έχουμε διανύσει στο δεύτερο ημίχρονο, το 1-0 παραμένει. Και μια καλή φάση μπορούμε να πούμε την Καλυθέα, το σουτ του Μικού που πήρε και αγκάλιασε και σφιχτά στην αγκαλιά του την μπάλα ο Καντιμύρης. Δεν θα περάσει εδώ ο Μπασάς, η Τσόγλου, ο Μουμίν προσπαθεί να πάρει την μπάλα εκεί. Στα δεξιά απομακρυνθεί μπάλα από τους ποδοσφαιριστές της Καλυθέας. Αρκετά λάθη όπως είπαμε μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πολύ ωραία, θα περάσει ο Μάκο, θα κερδίσει και το πλάγιο. Φάουλ νέο για την Καλυθέα, εκτελείται γρήγορα. Συριόπουλος Απαγγελής. Ωραία, αλλάζει με τον Φοντζάλη. Θα πεθεί όμως, θα χαθεί. Θα πάρει ωραία εδώ την μπάλα ο Ιντζόγλου. Μάχεται με όλους όμως και θα χάσει την κατοχή. Έχει μπει λίγο πιο δραστήριος. Έχει πια μάλλον πιο δραστήρια η ομάδα της Καλυθέας. Παπαγγελής. Ωραία, συνεργάζονται από το σχέδιο της Καλυθέας. Ο Τζάλι για τον Καντέ, στα δεξιά έβαλα για τον Τία Κιτέ. Πολύ πέρα μας εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Ένα ακόμη φάουλ το οποίο σφυρίζεται από τον κύριο Καρατέριο, για τον οποίο μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια παράπονα, ειδικά από τους γηπεδούχους. Εδώ ο ποδοσφαιριστής του Άρη θα ζητήσει την ιατρική βοήθεια για να δούμε αν έχει κάτι σοβαρό. Εδώ έχουμε και κάποια ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Βλέπουμε και τον Πλατέλα, ο οποίος έχει κάποια νεύρα με τους το Σμιρλί εκεί, όπως βλέπω, και τον Χοντζάλη. Ένα μετέ λοιπόν ο Άρης με τον Κωστή Διαμαντόπουλο από το 41ο λεπτό. Πάω λοιπόν για την καλύτερα. Για να μην τους φιλοξενούς, οι οποίοι έχουν μπει πιο δραστήριοι στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθούν να σκοράρουν έτσι ώστε να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. Από τα δεξιά λοιπόν το φάουλ για τις φιλοξενούς, το οποίο εκτελείται, απομακρύνεται η μπάλα από την περιοχή του Άρη, αλλά προς τα πίσω για τον Κορονάκη. Ο Πλατέλας πιέζει, Καλυθέα κρατά την κατοχή της μπάλας από τα δεξιά, ένα φάουλ το οποίο δεν θα πάρει η Καλυθέα. Εντζόγλου Μπούρμπος. Ωραίο, Χρήστος ο Μπούρμπος προωθεί για τον συμπαίκτη του τον Πλατέλα. Φάουλ, θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι. Ο κύριος Καρατέριος ζητά επανάληψη του φάουλ. Εδώ θα δώσει και την κίτρινη κάρτα στον διακριτή.
συνεχίζεται η στήριξη μέσω της φωνής των φιλάθλων του Άρη, οι οποίοι έχουν αυξηθεί στο κλάν της Βικελίδης, στους 7 με 8.000 φιλάθλους εδώ στην κήπεδο του Άρη. Τζόγλου είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ το οποίο κέρδισε η ομάδα του. Εκτελείται για τον Μπαρκάν, δεν κινηθεί κεφαλιά από τον Μπαρκάν, απομακρύνουν προς τη μην ή της Καλυθέας σε πλάγιο, εκεί όπου είναι ο Μπουρμπός. Θα δώσει σε πολύ λίγο τη συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε. Ο Μην. Πλατέλας. Ο Πλατέλας κρατά. Ωραία εδώ για τον Μην. Θα περάσει ο Πλατέλας. Μια πολύ όμορφη πάσα για τα πόδια του Πασά. Ο Πλατέλας εδώ δεν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα. Αρκετά λάθη από τους γηπεδούχους μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Καλυθέα έχει μπει ενεργά, χωρίς όμως να μπορεί ακόμη να κάνει την μεγάλη ευκαιρία, εκτός από το σούτ του Μίκου, όπου ήταν ένα καλό σούτ και απέκρουσε ο Καντιμίρης. Πάω λοιπόν για τον Άρη από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, η μπάλα στον Πλατέλα. Πλατέλας ωραία θα προωθήσει προς τον Διαμαντόπουλο, δεν θα κάνει όμως το κοντρόλ τελευταίο, η μπάλα θα περάσει out. Κοντεύμεση λοιπόν στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, πάτε στο 1-0. Μονάκης δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι με το πολέ. Πλακή φτάσει προς τα αριστερά εκεί όπου θα κερδίσει το πλάγιο η Καλυθέα. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Παπαγγελής. Παλεύουν εδώ οι παίκτες δύο ομάδων, όπως είπαμε αρκετά λάθη. Θα κατεβάσει εδώ ο Πασάς. Μουμίν. Πασάς. Ωραία θα πάρει και θα δώσει στον Μπουρμπο. Μπαρκάν. Η σέντρα για το Διαμαντόπουλο. Ο ποδοσφαιριστής της Καλυθέας θα απομακρύνει και θα γει μπροστά. Φιλοξενούμενη ομάδα, Παπαγγελή. Πολύ ωραία θα σταματήσει όμως την επίθεση. Ο Άρης, ο Πλατέλας τώρα θα βγει από τα δεξιά με φόρο. Για να δούμε τώρα τον Άρη, ποιος θέλει να πει ενεργά και στο δεύτερο μήχρονο σκάδα και ένα δεύτερο γκολ για να διασφαλίσει την νίκη του. Τζανακάκης την προλαβαίνει πριν βγει από τον αγωνιστικό φόρο σε πλάγιο. Η Καλυθέα και αυτή προσπαθεί να αμυνθεί. Τζόγλου, Τζανακάκης ξανά η σέντρα από τον δεξιό πιστοφύλακα του Άρη. Παπαγγελής απομακρύνει με κεφαλιά. Η Καλυθέα παίρνει την κατοχή. Προκλωτσιά από τον Δέλη Τζίτη, Ιντζόγλου. Ο Ιντζόγλου είναι στόχο τον Πασά. Ωραία θα πάρει ο παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας. Μουμίν όμως είναι στο κέντρο και θα πάρει. Πολύ ωραία την μπάλα, Μπαρκάν. Μουμίν. Ξανά για τον Μπαρκάν. Ωραία θα περάσει ο Αλβάνος ποδοσφαιριστής, ο Σούς θα κοντράρει και θα πάει τα χέρια του Κορονάκη. Ο κύριος Πανός, ο οποίος έχει σηκώσει ποδοσφαιριστές για ζέσταμα, νομίζω ότι δεν θα αργήσει να κάνει την πρώτη του αλλαγή. Κατεμύρης. Τζανακάκης. Ο Ούγκος Σόζατος, συγγνώμη. Δελιζήσεις. Μπούρμπος. Μουμίν στο χώρο του κέντρου για τον Διαμαντόπουλο. Διαμαντόπουλος βρίσκει όμορφα στα δεξιά τον Τζανακάκη, Πλατέλας.
Η πάσα από τον Πλατέλα δεν πέρασε για τον Πασά. Καλυθέα ξανά με τον Φοντάλη από τα αριστερά θα χάσει την κατοχή για ακόμη μία φορά. Η Καλυθέα δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια των ποδοσφαιριστών της για πολλή ώρα. Στο χώρο του κέντρου Καντέ Μακό, πάντα ανάμεσα στη Μουμίν και ο Κοσόουζα θα χάσει την μπάλα. Ιντζογλου θα χάσει ξανά την κατοχή, ο Άρης αλλά με φαούλ. Κύριος Καλατέργιος σφυρίζει λοιπόν το φάουλ για τους γηπεδούχους στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ακριβώς στην μεσαία γραμμή το φάουλ. Κύριος Πανός βρίσκει τη δυνατότητα να πει και δύο πραγματάκια στον Πασά. Η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Άρη θα πραγματοποιηθεί σε πολύ λίγο με την είσοδο του Παυλίδη. Με ποιος θα βγει, ο Τζανακάκης εδώ θα κάνει μια σεντροφάτη εύκολα ο Κορονάκης και θα μαζέψει. Μουμίν Βούρπος. Ωραία για τον Μουμίν. Πλατέλας πολύ ωραία τώρα με την μπάλα. Το σούτ από τον Πλατέλα, πάρα πολύ δύσκολη απέκρουση. Κόρνερ από τον Κορονάκη. Ωραίο το σούτ του Πλατέλα στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σούτ από τον Πλατέλα, τον μέσο επιθετικό του Άρη, ο οποίος είναι και σήμερα πολύ καλός και δραστήριος. Για να δούμε τώρα το χώρο το οποίο έχει κερδίσει ο Άρης, εκτελείται, απομακρύνεται η μπάλα από τον Καντέ. Μαρκάν τώρα από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η γηπεδούχη, θα κερδίσει το πλαγιό. Τελειζήσεις. Ωραία, εδώ θα αλλάξουν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, η Τζόγλου. Ωραία, θα δώσουν για τον, θα δώσει για τον Πασά. Ο Πασάς θα αφήσει πίσω για τον Χρήστο Κουρμπό. Η σέντρα από το δεξιό, από τον αριστερό, από στο φύλακα του Άρη χωρίς επιτυχία. Μουμίν. Για να δούμε τώρα ξανά τους κυπεδούχους από τα αριστερά. Η σέντρα δυνατή για τον Πλατέλα. Ο Τζανακάκης θα δώσει το πλάγιο στην Καλυθέα. Τώρα μηδέν παραμένει για τους κυπεδούχους με μια καλή εμφάνιση που έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Για να δούμε τους κυπεδούχους για τους μπάλα. Μουμίν, Τζόγλου, Πλατέλας, κρατά εδώ μεσοπιθετικός του Άρη, συγκλίνει, δεν θα περάσει. Αμυντικός της Καλυθέας θα κόψει, out, θα κερδίσει εδώ ο Σιδιόπουλος από την κόντρα. Έχουμε ακόμα μία αλλαγή για την Καλυθέα. Αποχωρεί το νούμερο 8 ο Φοντάλη και μπαίνει το νούμερο 20 του Ρουκής. Ενώ ο Άρης είναι έτοιμος να κάνει δύο αλλαγές, Παυλίδη και Βαλεριάνο θα βάλει ο κύριος Σπανός σε πολύ λίγο. Θα συνεχίσουμε εμείς στο παιχνίδι μας. Υπάρχουν πάλι κάποια νεύρα. Έχει μπει σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια κατάσταση το παιχνίδι, το οποίο θα αρχίσουν δύο ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να έχουν λίγο περισσότερα νεύρα στο παιχνίδι. Καλυθέα ξανά χάνει την κατοχή. Δεν μπορεί να κρατήσει, όπως είπαμε, εξ αρχής πάνω από ένα λεπτό την μπάλα στα πόδια της. Πίσω μετά το, με το πρώτο stop ο Άρης θα κάνει τις δύο αλλαγές που είπαμε. Ωραία, αλλάζουν οι παίκτες του Άρη. Πλατέλας. Πολύ ωραίο, Πλατέλας θα δώσει για τον Διαμαντόπουλο το κόρνερ, το οποίο θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι.
δεν θα γίνει ακόμα η διπλή αλλαγή του Άρη, όπου το ζητά ο κύριος Σπανός, θα γίνει πρώτα το corner, το οποίο θα εκτελέσει ο Πλατέλας. Κιάνομαι. Πλατέλας από τα δεξιά, εκτελείται το corner, κακό, κακό εκτελεσμένο. Πλατέλας θα κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, δεν θα περάσει εδώ, το πλάγιο είναι για τους κυπεδούχους. Διπλή αλλαγή, όπως είπαμε, με Παυλίδη και Βαλεριάνο. Ο Άρης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο, ο Μπαρκάν, για να μπει ο Παυλίδη. Θα δούμε τώρα και ποιος θα αποχωρήσει για να μπει ο Βαλεριάνος. Πάπες Παυλίδης, ο οποίος με τον γκολ του στα Τρίκαλα έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Μια πολύ σημαντική νίκη για τους φιλοξενούμενους. Αποχωρεί και ο Χρήστος Βούρχος για να περάσει ο Βαλεριάνος. Όπως είπαμε, τρίπλη λοιπόν αλλαγή για τον Άρη. Το παιχνίδι συνεχίζεται, το πλάγιο είναι από τον Ζανακάκη, θα εκτελεστεί σε λίγο από τον δεξί που στο φύλακα των κυπεδοφών. Αλλαγή. Εγώ προσωπικά έχω να δω πολλά χρόνια αλλαγή, ειδικά σε επαγγελματική κατηγορία. Πλάγιο εκτελείται καθυστερημένο, η κατοχή όμως παραμένει στα πόδια των φιλοξενούμενων. Θα μπει πολύ δυνατά εδώ στην φάση ο Ούγκο Σόουζα, το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Φάουλ ήταν πάνω στον Μακό. Ο Σιριόπουλος είναι έτοιμος να δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλά στα αριστερά, έτσι όπως απαιτείται, διπλοξενούμενοι για να δούμε τώρα τον Λιουφερίδη Μαθέιδη, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα το εκτελέσει ο Παπακηδής. Να δούμε τώρα τους επιλοξενούμενους που προσπαθούν να επιτεθούν το σούτ από τον μεσοπιθετικό της καθέστης μπάλα. Αρκετά μέτρα πάνω από τα ποτάρια του Κατημύρη. Προτεύουμε σε λίγο να κλείσουμε 70 λεπτά στο παιχνίδι. Το 1-0 παραμένει. Ο Άρης, ο οποίος εφόσον κερδίσει, ξεφεύγει και από την Δράμα, η οποία χθες ήρθε ισόπαλη 0-0 κόντρα στα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα τα οποία έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο, όπως και η Δράμα έλειπε το γκολ στο χθεσινό παιχνίδι στην Football League. Μουμίν. Προωθεί το Άρης με τον Μουμίν. Από τα αριστερά η κυπεδούχη θα περάσει. Δεν θα περάσει ο παίκτης του Άρη και δεν θα πάρει και το φάουλ. Κορονάκης θα δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι σε πολύ πολύ λίγο. Καλυθέα λοιπόν, η οποία ψάχνει ακόμα το γκολ της ισοφάρισης. Μέχρι στιγμής πάντως είναι κάτι πολύ δύσκολο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν κάνει μία φάση καλή, όπως είπαμε, με το σουτ του Μίκου στο 52ο λεπτό, αλλά κάτι παραπάνω δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον Καλυθέα, η οποία δεν έχει μπει, όπως είπαμε, πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Μακό. Καλυθέα είναι προς τα τώρα, για να δούμε τους φιλοξενούμενους. Από τα δεξιά ανεβαίνουν, Μίκος θα πάρει τώρα την μπάλα.
Αλλάζουν οι παίκτες στο γήπεδο, χωρών ο Καντέ. Ο Διακητέ για τον Κορονάκη. Για να δούμε. 20 λεπτά σχεδόν μέχρι τη λήξη των 90. Το 1-0 παραμένει. Σιδιόπουλος στο χώρο του κέντρου. Θα αλλάξει τα δεξιά. Θα προσπαθήσει μάλλον να αλλάξει τα δεξιά χωρίς επιτυχία όμως. Ο Άρης, ο οποίος τώρα πλέον βρίσκεται σε ρόλο αμυνόμενου. Καλυθέα έχει την κατοχή στα τελευταία 2 λεπτά, χωρίς όμως να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Ο Κατέ θα δώσει στα δεξιά για τον Διακητέ. Τέξεις Καλυθέας αλλάζουν. Ο Ιντζόγλου θα κερδίσει προς τιμή. Η Καλυθέα θα βγει όμως από τα αριστερά μπροστά με τον Ολιβέιρα. Ο Παπαγγελίτς, κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, υποψία απειλής για την εστία του Κατημύρη. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει η Καλυθέα. Το κόρνερ εκτελείται, απομακρύνεται η μπάλα από την περιοχή του Άρη. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να κάνει το 3-3, θα το πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο του. Ένα θετικότατο ξεκίνημα, μπορούμε να πούμε. Ο Άρης, ο οποίος εδώ και λίγη ώρα δεν μπορεί να πάρει την κατοχή. Η Καλυθέα έχει κερδίσει μέτρα στο γήπεδο και απειλεί τουλάχιστον με την μπάλα στα πόδια. Δεν μπορεί όμως να κάνει τη μεγάλη φάση. Ολιβέιρα, ο οποίος φαίνεται ο πιο δραστήριος της Καλυθέας, στο σουτ. Μπάλα καταλήγει. Κόρνερ. Νέο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε τώρα, εκτελείται γρήγορα. Ολιβέιρα, Παπαγγελής εδώ. Η μπάλα σε νέο πλάγιο, αυτή τη φορά για τον Άρη. Το πλάγιο θα εκτελεστεί εντός ολίγων δευτερολέπτων από τον Μανώλη Τζανακάκη. Μουμίν. Παυλίδης. Παυλίδης θα ελευθερώσει πολύ ωραία για τον Βαλεριάνο. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους, δεν θα καταφέρουν να περάσουν μπροστά. Βαλεριάνος θα παραχωρήσει το πλάγιο στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν πάρει αρκετά μέτρα στο γήπεδο. Δεν φαίνεται όμως να μπορούν να απειλήσουν ενεργά σε γήπεδο τους. Κορονάκης με τον αδοφλάκια της Καλυθέας. Η συνέχεια στα πόδια του Μιγκού, ξανά για τον Κορονάκη. Κεφαλιά από τον Βαλεριάνο, η κατοχή ξανά στην Καλυθέα. Μουμίν θα πάρει την μπάλα, πολύ ωραία τώρα θα ελευθερώσει για τον Πασά. Πασάς γυρνά προς τα πίσω για να δώσει ξανά στο Βαλεριάνο. Ιντζόγλου. Μπάλα στα δεξιά για τον Πανώλη Τζανακάκη. Κοσόουζα. Προωθημένη παλιά για τον Παυλίδη. Κατοχή στα πόδια του Άρη. Πλατέλας. Τζανακάκης. Ωραία για τον Παυλίδη. Με χώρο ο Μπάμπης Παυλίδη. Στην Τζόγλου. Πλατέλας τώρα με την μπάλα στα πόδια. Έξω από την περιοχή. Μπάλα στα αριστερά. Ο Πασάς στη σέντρα για τον Διαμαντόπουλο. 2-0. Ο Άρης κάνει το 2-0. 75 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Καλυθέα, 2-0, Διαμαντόπουλος, υπογραφή Διαμαντόπουλου του παιχνίδι,
Ο Άρης φαίνεται να καθαρίσει την υπόθεση νίκη στο 75 λεπτό της αναμέτρησης. Με δράστηκε πάλι τον Διαμαντόπουλο. Τα λεφτά η οποία είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο, με αυτό το κόλ όμως δείχνει ακόμη περισσότερο τη δυσκολία της πλέον να μπει με κάποιο τρόπο στο παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα δω τη συνέχεια στο παιχνίδι από τους φιλοξενούμενους. Η Αρκοντία κοιτέ. Κάθε την μπάλα υπερασιόμενο με τον Νίκο Διακητέ. Περνάει ωραίο ο αμύντικος της Καλυθέας. Ο Διαμαντόπουλος για τον Παυλίδη Τζόγλου. Καλυθέα ξανά στην κατοχή της μπάλας με τον Σιριόπουλο. Νίκος Διακητέ. Θα κλέψει ωραία την μπάλα ο Βαλεριάνος. Πιέζει ο Άρης, ο Κατιμίδης, ο Κορονάκης, το συγγνώμη. Δεν το μπορούμε να φύλλεται του Άρη. Καλύτερα θα κρατήσει την κατοχή για πολύ λίγο, καθώς ο Μουμή κάνει ένα πολύ ωραίο τάκλιν. Θα κερδίσει όμως ξανά τελευταία την κατοχή. Στα δεξιά προσπαθεί να αναπτυχθεί η φιλοξενούμενη ομάδα, αλλάζει εντελώς το σκηνικό και παίρνει στα αριστερά την μπάλα στον Παπαγγελή. Στον Μάκο. Φιλοξενούμενη από τα αριστερά θα κερδίσει το πλάγιο. Ολιβέρα Μασέτο. Νίκος. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα ή της Καλυθέας, αλλά φαίνεται να έχουν σαστήσει από το δεύτερο γκολ του Άρη. Φιλοξενούμενη, μπάλα στον Πλατέλα. Γίνεται εδώ και το πολύ ωραία συγκλίνει εδώ Πλατέλας, Διαμαντόπουλος στο σούτ. Στα χέρια του Κορονάκη, άλλη μια ευκαιρία για τους εκείπεδους. Διαμαντόπουλος, Διαμαντόπουλος ο οποίος σήμερα παίζει πάρα πολύ καλά, έχει βοηθήσει και έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα της. Ολιβέρα Μασέτο από τα αριστερά για την Καλυθέα. Θα μπει στην περιοχή, αλλά οι παίκτες του Άρη απομακρύνουν. Ο Παπαγγελής πάει να κάνει το λάθος, ο παίκτης της Καλυθέας διορθώνει. Καντέ. Νίκος. Καντέ. Κάνει ο Μάκο. Θα δώσει πίσω στον Κατιμίρη και γύρως με τη σειρά του στον Δελιζήση. Βαλεριάνος, Δελιζήσης, Κατιμίρης, το πολέ από τον τερματοφύλακα των κυπεδούχων με στόχο του Πλατέλα, η κεφαλιά από τον Παπαγγελή, πλάγιο για τον Άρη. Φτάνουμε σχεδόν στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε περίπου 10 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση των 90 λεπτών. Ο Άρης ο οποίος δείχνει πλέον να έχει καθαρίσει την υπόθεση. Νίκη Μουμίν. Βαλεριάνος. Δεν δίνει στον Πασά. Παυλίδης. Μουμίν. Πασάς στα αριστερά. Ο Βαλεριάνος η σέντρα για τον Πλατέλα. Είναι μέσα στην περιοχή ο παίκτης του Βάρη. Θα κοντράρει η μπάλα. Ζανακάκης πλέον με την μπάλα, αλλά δείχνει να τη χάνει και τι γίνεται. Καλυθέα ανεβαίνει χωρίς πολλούς παίκτες στην επίθεσή της. Καθαρίζει την φάση ο Ιτζόβ. Στο πλάγιο στους φιλόξενους. Παπαγγελής. Σιριόπουλος. Νίκος. Διακητέ για τον Καντέ.
Διούρος, ο οποίος πήγε να βρει με μια βαθιά παλιά τους επιθετικούς της ομάδας του χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, γιατί πάλα πλέον στον χώρο του κέντρου την έχει με πολύ χώρο ο Παυλίδης. Μουμίν. Μασάς. Από τα αριστερά παίκτης του Άρη θα κερδίσει. Δεν θα κερδίσει το πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την καλυθέα τελικά. Ο Κορονάκης με το βολέ του, το οποίο κάνει, δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη του. Κρατούν οι γηπεδούχοι την κατοχή. Ιντζόγλου. Πλατέλας. Ζανακάκης από τα δεξιά. Ωραία για τον Πλατέλα, Λάσου, πολύ ωραία εδώ οι δύο ποδοσφαιριστές. Ζανακάκης μέσα στην περιοχή, πολύ κοντά στο 3-0. Ευκαιρία χαμένη για τον Άρη. Δύο λεπτά μετά την επίτευξη των 80, ο Άρης που έγινε 2-0. Διαμαντόπουλος και ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε και προσφέρει τα μέγιστα στο σχολείο παιχνίδι, έτοιμος για να μπει στον αγωνιστικό χώρο για τους φιλοξενούμενους ο Παναγιωτίδης. Παπαγγελής. Σιριόπουλος. Διακητέ. Νίκος στο χώρο του κέντρου. Ο Ολιβέιρα. Θα δούμε την ευκαιρία για την Καλυθέα. Offside. Θα το πει στον Σμυρλή. Η αλλαγή τώρα θα γίνει για την Καλυθέα. Θα αποχωρήσει με το νούμερο 6 ο Καντέ. Ο Τουρούκης θα περάσει στο παιχνίδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται από τα πόδια του Καντιμίρη. Επιζήσεις Βαλεριάνος. Αλλάζουν εδώ οι παίκτες του Άρη. Ο Καντιμίρης στον πλάκα του Άρη θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Κεφαλιά για τον Πλατέλα δεν ήταν επιτυχημένη, αλλά ο Άρης θα κερδίσει το πλάγιο. Το παιχνίδι φαίνεται πλέον να έχει πάρει διαδικαστικό χαρακτήρα. Ζανακάκης θα εκτελέσει το πλάγιο. Ο Πλατέλας θα κρατήσει στο χώρο του κέντρου. Πόμουμιν. Διαμαντόπουλος, ένας από τους κορυφαίους στο παιχνίδι. Ωραία, θα δοθεί μπάλα στα αριστερά για τον Βαλεριανό. Πασάς, κρατά και συγκλίνει. Δίνει την μπάλα στον Ιτζόλου. Παυλίδης. Ωραία, θα δώσει στον Τζανακάκη. Τζανακάκης, ο οποίος θα περάσει περίφημα από τα δεξιά. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Πασά θα βγει και θα μαζέψει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Κορονάκης. Ο Κορονάκης, ο οποίος ψάχνει συμπαίκτη για να δώσει. Δεν θέλει να κάνει το πολέ. Κρατούν από τα δεξιά οι φιλοξενούμενοι. Θα κερδίσουν και το πλάγι, ενώ έτοιμος στον αγωνιστικό χώρο για να μπει για τον Άρη είναι ο Μαραγκός. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούς ραδιόφωνο, ακούς εσένα. Εμείς δίνουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Μίκος. Ο Τουρούκης, ο οποίος πήγε πριν από λίγο. Φιλοξενούμενοι κρατούν την μπάλα για πολύ λίγο, γιατί οι ακούτε το ραδιόφωνο πιέζουν, του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Your hesitation, our inspiration. Στο χώρο του κέντρου τι έχετε. Αυτό το Λιβέιρα. Πολύ ωραία, θα περάσει. Υποδεικνύεται σε αντικανονική θέση. Με το νούμερο 17, ο Πλατέλας θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ένας παίκτης ο οποίος βοήθησε και αυτός έτσι ώστε να φτάσει η ομάδα του σε αυτό το 2-0, που μένουν πλέον λίγα λεπτά για να επιβεβαιωθεί η νίκη. Και οι τρεις βαθμοί. Τον Άρη.
Ο Μαραγκός περνάει λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπαμε. Έχουμε περίπου 5 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση των 90. Ξυριόπλος. Ωραία για τον Νίκο. Στα αλήθεια κρατά την κατοχή. Σμυρλής. Νίκος. Τελευταία, η οποία μπήκε δραστήρα στο δεύτερο ημίχρονο, απείλησε με ένα καλό σούτ του Μίκου στο 52ο λεπτό, αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει. Ο Άρης με τον Διαμαντόπουλο έκανε και το 2-0 στο 75ο λεπτό του αγώνα και κλείδωσε. Μένει μάλλον να επιβεβαιωθεί το ότι έχει κλειδώσει τους 3 βαθμούς, ενώ η Καλυθέα κερδίζει ένα κόρνερ από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται. Το κόρνερ εκτελείται η Καλυθέα εκτός περιοχής με τον De Oliveira. Ο παίκτης Καλυθέας θα περάσει, αλλά έρχεται σαν τρέιλερ ο παίκτης του Άριο Βαλεριάνος για να κόψει. Διαμαντόπουλος τώρα από τα δεξιά, μένει να πάρει την μπάλα, δεν θα καταφέρει. Ο παίκτης Καλυθέας θα κόψει. Νέο λάθος και ξανά λάθος. Και από τις δύο ομάδες σε τελευταία λεπτά λάθη γίνονται. Ο κ. Φανός στηρίζει τους παίκτες του με κάθε τρόπο, δίνει και συγχαρητήρια για την προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών. Δεν έχει κάτσει λεπτό στον πάγκο του. Διαμαντόπουλος θα αφήνει να περάσει για τον Τζανακάκη χωρίς επιτυχία. Θα κόψει ο Παπαγγελίτς. Συριόπουλος για τον Διακητέ. Πολύ ωραία θα κόψει ο Πετσουάρη. Σε πολύ λίγο ο τέταρτος θα δείξει και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Για να δω τώρα την ευκαιρία για την Καλυθέα. Δεν κάνει το κοντρόλ ο Σμυρλής. Πολύ ωραία θα κόψουν οι παίκτες του Άρη. Τον Ολιβέρα Ματσέντο. Θα κερδίσει το φάουλ ο παίκτης της Καλυθέας. Ενώ μένει να δούμε λίγο και τα λεπτά των καθυστερήσεων. 3 λεπτά. 30 λοιπόν καθυστερήσει στο παιχνίδι για να επιβεβαιωθεί η νίκη του Άρη με 2-0 με τα κόλτ Διαμαντόπουλου στο 41ο λεπτό και στο 75ο λεπτό. Ένα κόλτ σε κάθε μήχρονο. Φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η Καλυθέα από τα αριστερά έτσι όπως επιτίθεται. Για να δούμε η εκτέλεση. Ο τρόφιμος του Άρη θα βγει εύκολα και θα μαζέψει διαδικαστικά τα λεφτά πλέον και την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Βγαίνει μπροστά η γηπεδούχος ομάδα με τον Πασά. Πασάς θα δώσει στον Διαμαντόπουλο. Ο Τζανακάκης τα μπάλα είναι μόνος του. Ο Ιντζόγλου θα δώσει πίσω για τον Δελισίση. Βαλεριάνος, Ιντζόγλου και Πασά στον Τρυγωνάκη. Παυλίδης. Ο Σόουζα για τον Μαραγκό. Διαμαντόπουλος ζητά φαουλ και θα το κερδίσει ο κεντρικός επιθετικός του Άρη. Παυλίδης, Τζανακάκης, Παυλίδης, Διαμαντόπουλος, Μουμίν, ο Παυλίδης. Αφήνει την μπάλα όμως χωρίς να έχει δει ότι δεν έχει κάποιος παίκτη πίσω του πλάγιου και την Καλυθέα. Ο Μαραγκός θα απομακρύνει. Ο Ιντζόλ θα πάρει την μπάλα και θα τη δώσει στον Δελιζίση. Βαλεριάνος. Παυλίδης πολύ ωραία θα δεχτεί την μπάλα. Βλέπει το Διαμαντόπουλο. Εργάζεται πολύ ωραία. Παυλίδης, Διαμαντόπουλος και Τζανακάκης. Τζανακάκης εντός περιοχής στο σούτ από το δεξίο πίσω πίλακα του Άρη. Η μπάλα θα καταλήξει out.
Καλυθέα συνεχίζει. Έχει την κατοχή από τα δεξιά. Τώρα θα ανέβει ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενουμένων με τον Νίκο. Εδώ θα βγει μια παλιά, αλλά θα βγει εύκολο κάτι μοίρες και θα μαζέψει. Βαλεριάνος. Κατημύρης. Κατημύρης το πολέ τους δεν ήταν επιτυχημένο. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους με τον Παπαγγελή. Κυσιριόπουλος διακητέ. Τέλος παιχνιδιού. Ο Άρης θα κερδίσει με 2-0 την Καλυθέα. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο είχε από την αρχή τα ενία του παιχνιδιού η κυπεδούχος ομάδα και συνεχίζει 3-3 στο πρωτάθλημα της Football League μετά την νίκη του Ιγνιάτικου με 5-0 και την νίκη εκτός έδρας εκ των Τρικάλων με 1-0. Ο Άρης κερδίζει και σήμερα στο Κλεάρης Βικελίδης στην Καλυθέα με 2-0 με τα γκολ του Διαμαντόπουλου στο 41ο λεπτό και στο 75ο. Ο λόγος στο στούντιο, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ο Άρης στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Εδώ ακούς όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Άρη. Νιώσε την ατμόσφαιρα του Κλεάνθης Βικελίδης σε περιγραφή του Νίκου Μαθεόπουλου. The heart is a blue.